Συνειδητοποιήσει ότι εκφράζει την περιγραφή του θανάτου της αδερφής της από πνιγμό. Η νεαρή αδερφή της Μαρίας Νομικού έφυγε από τη ζωή από μία μπουκιά. Πνίγηκε από το φαγητό. Μία συγκλονιστική συνέντευξη που αξίζει να τη δείτε. Ίσως να φταίνε οι νύχτες που νιώθω και απόψε πολύ μοναξιά. Κανένα φεγγάρι δεν βγήκε αυτή τη βραδιά. Ζει τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της. Η τραγουδίστρια Μαρία Νομικού έχασε πριν από λίγους μήνες την αδερφή της, πρωταθλήτρια του bodybuilding, από πνιγμό. Η ίδια μιλάει για πρώτη φορά στην κάμερα του αποκαλυπτικά και εξομολογείται τις δραματικές στιγμές του χαμού της αδερφής της, αλλά και τα συναισθήματα για την απώλεια της αγαπημένης της Τούλας. Πριν από λίγο καιρό χάσατε την αδερφή σας. Τι θυμάστε από εκείνη περισσότερο? Μεγαλώσαμε μαζί, ακόμα μέναμε μαζί, είναι οικογενειακό ας πούμε το κτίριο που μέναμε, η πολυκατοικία, ναι. Ήμασταν σε καθημερινή επαφή και είχαμε μια πάρα πολύ καλή σχέση. Μικρή ήθελα να της μοιάσω, την είχα σαν πρότυπο. Όταν ασχολήθηκε αυτή με τη γυμναστική, είχα πάει κι εγώ μαζί, ό,τι έκανε αυτή το έκανα κι εγώ. Ήμασταν πολύ αγαπημένες. Είναι δύσκολο. Ο ένας προσπαθούμε να στηρίζουμε τον άλλον, ξέρεις, να δίνει δύναμη στον άλλον. Και με ένα πολύ περίεργο τρόπο. Ήταν πολύ απότομος ο τρόπος και γι' αυτό ήταν και έτσι ξαφνικό. Όχι, όχι. Όχι. Ευτυχώς όχι. Γιατί δεν θα μου έφευγε ποτέ από το μυαλό αυτή η εικόνα. Ήταν Τετάρτη 6 Μαρτίου και η διακεκριμένη αθλήτρια του bodybuilding χάνει τη ζωή της από πνιγμό κατά τη διάρκεια του φαγητού της. Παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες του συντρόφου της Γιώργου Καγκελάρη να τη σώσει, η αθλήτρια δεν τα κατάφερε και κατέληξε. Η αδερφή πνίγηκε από το φαγητό. Ναι. Τι να πεις. Πιστεύετε ότι αυτό που λέμε ότι υπάρχουν κάπου και μας βλέπουν ή ναι, είναι ναι. Ένα εγώ τρόπο έτσι αισθάνομαι, σύστημα. Έτσι αισθάνομαι, ότι είναι κάπου και με βλέπουν. Τώρα έτσι θέλω να αισθάνομαι, νιώθω καλύτερα έτσι, αλλά... Τι νιώθετε όμως? Νιώθω, ναι. Νομίζω ότι φεύγουν, αλλά υπάρχουν κοντά μας, ναι, με κάποιο τρόπο, ότι είναι κοντά μας. Αν πονάω να μου λες, θα είμαι κοντά σου όταν με θέλεις. Η τραγουδίστρια Μαρία Νομικού μιλάει για τις δύσκολες στιγμές της απώλειας αλλά και της έλλειψης της αδερφής της. Θέλω να σου πω ότι μετά από αυτό έχω και περισσότερο την ανάγκη να πηγαίνω για δουλειά. Γιατί είναι στιγμές, είναι από τις μοναδικές στιγμές που δεν το σκέφτομαι σαν γεγονός. Ξεφεύγει το μυαλό μου, ξεφεύγω. Έχω την ώρα εκείνη το νου μου στη δουλειά, να θυμηθώ τα τραγούδια, να διασκεδάζω με τον κόσμο, προσπαθώ, ξέρεις, μου δείχνει την αγάπη του ο κόσμος και αυτό με κάνει και ξεχνάω. Και είναι από τις φορές που, από τις στιγμές που θέλω να πηγαίνω για δουλειά πιο πολύ. Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Η τραγουδίστρια, έχοντας διαγράψει μια λαμπρή πορεία στον χώρο της παραδοσιακής μουσικής, εξηγεί πως η δουλειά της σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο της ζωής της ήταν για εκείνη η καλύτερη ψυχοθεραπεία. Τον πρώτο καιρό, επειδή τα αμάξια έτσι πως ήταν το σπίτι, εγώ πάντα, το αμάξι της αδερφής μου ήταν μπροστά και εγώ το έβαζα πάντα πίσω και την έκλεινα. Και πάντα μου πάταγε την κόρνα για να κατέβω να βγάλω τα αμάξι. Ακόμα όταν ακούω κόρνα κάτω από το σπίτι, στιγμιαία νομίζω ότι είναι η αδελφή μου. Ακόμα δεν. Έτσι, είναι πολύ σύντομο. Δεν το συνειδητοποιείς. Δεν το χωνεύεις αυτό το πράγμα. Δεν το χωνεύεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπήρχε κάποιο τραγούδι που λέγατε εσείς και της άρεσε πάρα πολύ και τη φέρνετε στο μυαλό σας κάτι πάρα από το που το σκέφτεστε? Όχι, αλλά έχω έντονη την διάθεση να γράψω ένα τραγούδι τώρα για την αδελφή μου.